Yani. Νάντια. Τώρα χειροκροτάει. Τώρα χειροκροτάει. Ήταν κάτι που κατόπιν εορτής καταλάβαμε τι σήμαινε. Έτσι. Ήταν μια πρώτη επαφή με το Σελίμ που τότε δεν τη φανταζόμασταν. Τι θα εξελισσόταν. Ήρθες να πω πάνω σε αυτό τώρα. Θα πούμε στη σειρά του τα πράγματα. Γιάννη, το μυαλό σου το φλερτ, έτσι, από την πρώτη μέρα. Την μέρα που γεννήθηκα. Μα τι είναι αυτό που σφιγάκι. Ιωάννα, εσύ που είχες από την αρχή, από αυτά που είχες δηλώσει, κάποια μικρή καχυποψία με τους Τούρκους παίκτες, πάνω στο πλοίο, με τους χορούς, με τη γνωριμία, με τα χαμόγελα ανθρώπων προς ανθρώπους. Δεν μου έκανε καμία αίσθηση. Ήταν σαν να μην υπήρχαν. Ήταν σαν να μην υπήρχαν. Δεν έτρεφα κανένα συνέστημα για τα παιδιά εκείνη τη στιγμή. Εσύ, Παντελή, πώς ένιωσες εκεί πάνω στο πλοίο? Δεν μπορούσα να νιώσω κάπως στο πλοίο. Ήταν γιορταστική ατμόσφαιρα. 10 άτομα που για πρώτη φορά τα βλέπαμε. Είχα, όπως είπαμε προηγουμένως, τις επιφυλάξεις μου. Ήμουνα λιγότερο ανοιχτός με τους Τούρκους παίκτες. Προσπαθούσα να αναγνωρίσω, να δω ποιοι είναι, τι θέλουν και πώς θα μπουν στο παιχνίδι, με ποιες διαθέσεις. Αξίζει να δούμε μέχρι τώρα πώς έχει διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, το ποσοστό των μέχρι τώρα ψήφων.